Έχουμε τη χαρά και την τιμή, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλούμε σήμερα με την πολιτική οικονομική αναλύτρια, την κυρία Ιωάννα Λιούτα, η οποία θα μας μιλήσει για την ακρίβεια, ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών, δυστυχώς, που έχει σκύψει ναι μεν στην Ευρώπη, αλλά ένα παραπάνω στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές ζαλισμένοι να παρακολουθούν το πενιχρό μηνιαίο εισόδημά τους να εξατμίζεται εν ρηπεί οφθαλμού τις πρώτες 15-20 μέρες. Την ίδια ώρα που οι τιμές του ρεύματος έχουν πάρει πάλι για άλλη μια φορά την ανιούσα, με αποτέλεσμα το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο να μην προλαβαίνουμε να καλύπτουμε τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Καλώς ορίσατε στο News Cup, κάνοντας αυτή την μεγάλη, τον μεγάλο πρόλογο, κυρία Λιούτα, αλλά να μου το επιτρέψετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι φωτιά και οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν γιατί δεν κάνουμε απολύτως τίποτα γι' αυτό. Ξέρετε, οι υπόλοιπες χώρες κεντρικής Ευρώπης, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, ας αφήσουμε τις σκανδιναβικές που είχαν μιλές τιμές, είναι καθαρά αποτέλεσμα της παραγωγής από υδροηλεκτρικά και αολικά πάρκα και αποτελούν το βασικό μείγμα καυσίμου. Οι υπόλοιπες χώρες, όπου οι αγορές είναι διασυνδεδεμένες και λειτουργούν ως μια ενιαία αγορά, η κατανάλωση γίνεται με βάση το χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και οι τιμές είναι χαμηλές. Στη χώρα μας οι τιμές διαμορφώνονται με βάση το φυσικό αέριο που είναι η ακριβότερη τιμή του. Έστω και αυτό έχει 5% συμμετοχή στη ροή ενέργειας. Αυτό είναι ένα από τις αιτίες. Ναι, ναι. Ναι. Το δεύτερο που έχουμε εμείς και δεν το έχει καμία άλλη χώρα είναι ότι σε εμάς δεν λειτουργεί η πρωτοσμιακή αγορά. Εμείς συμμετέχουμε μόνο ως προς με το χρηματιστήριο ενέργειας. Δηλαδή, οι τιμές οι οποίες έχουμε βγαίνουν από το χρηματιστήριο ενέργειας κατά 80% και μετακυλίονται πλήρως στη λιανική, 80 μερικές φορές 100%. Ενώ στις υπόλοιπες χώρες, μέσω της πότα αγοράς, μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας, διακινούνται πολύ μικρότερα ποσοστά οι μερίδες κατανάλωσης. Δηλαδή, ας πούμε, στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι το 29%. Εμείς, επαναλαμβάνω, είμαστε το 80%. Το 80% δηλαδή της τιμής το παίρνουμε από το χρηματιστήριο ενέργειας και με το ακριβότερο συστατικό που είναι το φυσικό αέριο. Δύο ερωτήματα πάνω εδώ τώρα να σας θέσω, ναι, κυρία Λιούτα. Το πρώτο, η Κρήτη όπως και άλλες, ειδικά η Νότια Ελλάδα, έχει γεμίσει από άπεα ανεμογεννήτριες κλπ. Γιατί συνεχίζουμε ενώ έχουμε τόσο πυκνή παραγωγή πράσινης ενέργειας να πληρώνουμε τόσο ακριβό ρεύμα από την άλλη και γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση, συγκεκριμένα η παρούσα, θεώρησε ότι αυτό το μοντέλο είναι το πιο σωστό να μπούμε στο χρηματιστήριο ενέργειας και να επηρεάζει την τιμή του ρεύματος αυτό κατά 80%. Γιατί να θέλει μόνη της εισαγωγικά να αυτοκτονήσει? Ναι, δεν θέλει να αυτοκτονήσει. Αυτό είναι βασική στρατηγική επιλογή. Είμαστε μοναδική χώρα που το έχουμε αυτό. Ξέρετε, και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια τα οποία έχουμε, το κόστος είναι μηδέν. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Αυτό το βασικό, η τιμή διαμορφώνονται από το ακριβότερο συστατικό που είναι το φυσικό αέριο. Επομένως, και ξέρετε, και σε τώρα, παρόλο που το φυσικό αέριο πέφτει, σε εμάς έχουμε το τρίτο παράδοξο που σας είπα πριν. Ναι. Ότι εμείς, ενώ η όλη η Ευρώπη έχει ημερήσια διακύμαση, δηλαδή βγάζει τις τιμές από το χρηματιστήριο ενέργειας κάθε μέρα, εμείς είναι από ένα μήνα πριν. Το front month που λένε. Δηλαδή, έχουμε 5 παραγωγούς ενέργειας, για να το πούμε έτσι πιο απλά, οι οποίοι κάθονται σε ένα τραπέζι ένα μήνα πριν και αποφασίζουν τι τιμές θα βάλουν. Γι' αυτό δεν ξέρουμε τι τιμές στο πράσινο και στο κίτρινο δημολόγιο. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι. Και επίσης έχουμε και το. Να σας θυμίσω ότι στη Γαλλία ο πρόεδρος Μακρόν επανακρατικοποίησε τη γαλλική ΔΕΗ. Σωστό. Και η οποία γαλλική ΔΕΗ έχει το 85% της κάλυψης και το έκανε το 2022 για να ελέγξει τις τιμές της ενεργειακής κρίσης. Εμείς εκείνη την ίδια περίοδο αποφασίσαμε να εκχωρήσουμε την πλειοψηφία της ΔΕΗ σε ιδιώτες μέσω της αύξησης του μεταβλητού κεφαλαίου. Με αποτέλεσμα να κερδοσκοπούν σε βάρος των καταναλωτών. Κυρία Λιούτα, βλέποντας τώρα το χάρτη μπροστά σου της Ευρώπης σε σχέση με τις τιμές της μεγουβατόρας. Να πάρω την Ισπανία. Ναι. Βλέπω Ισπανία σήμερα 94,42. Ισπανία 94,42. Γιατί η Πορτογαλία τόσο χαμηλά ενώ εμείς τριπλάσια τιμή?
Η Ισπανία έχει κάνει με την Πορτογαλία, έχει κάνει μια συμφωνία Ναι, με την μεταξύ τους. Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι και πιο χαμηλές οι τιμές. Ναι. Έχει κάνει τη συμφωνία, την οποία εμείς βέβαια δεν. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Σήμερα έκανα, άκουσα στο ρεπορτάζ κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι η τιμή αυτή, η πανάκριβη της μαγκομπατόρας για την Ελλάδα, μία από τις αιτίες είναι που εσείς δεν μου την είπατε ωστόσο, γιατί θέλω να το εξακριβώσω Ναι. γιατί τα πράγματα είναι ότι δεν έχουμε, λέει, πυκνό δίκτυο διασύνδεσης. Ναι, είναι, ξέρετε, το ζήτημα με αυτό, ξέρετε ποιο είναι. Είναι από τη μία μας λέει με το δίκτυο του ίδιου διασύνδεση, την άλλη μας λέει με τα προβλήματα τα Ναι. οποία υπήρχαν στο βαλκανικό δίκτυο. Την άλλη ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη. Μα τι σύστημα είναι αυτό το οποίο έχουμε, το οποίο δεν προλαμβάνει ότι το καλοκαίρι θα έχουμε καύσωνα ή ότι θα υπάρχουν κάποια προβλήματα στη σύνδεση. Δηλαδή δεν με καλύπτουν εμένα Ναι. αυτές οι δικαιολογίες. Αυτές οι εξηγήσεις. Ναι, δεν με καλύπτουν γιατί. Ναι. Αυτό που μου λέτε τώρα και παρακολουθούμε το φαινόμενο το αυξητικό, μετά από 3-4 μήνες αντέδρασε η κυβέρνηση, πάλι καθυστερημένα και το μέτρο. Η κυβέρνηση όχι αντέδρασε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε και τι αντέδρασε. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν έχω καταλάβει και ποια μέτρα θα πάρει από αυτά τα οποία έχει Ναι, είπα, εξαγγείλει. από ό,τι έχω καταλάβει είναι για 2 μήνες θα ενισχυθούν Πώς, με ειδικά τι τα και πού. πράσινα και τα κίτρινα, χωρίς να ξέρουμε Ναι, τη τιμή της ενίσχυσης. είπαμε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δείχνει ότι δεν μπορεί να δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών. Δεν έχουμε, ξέρετε κάτι, δεν έχουμε μια διεθνής μεγάλη ενεργειακή κρίση που είχαμε το 2022. Σωστά. Δεν υπάρχει αυτό. Σωστά. Και η δικαιολογία του που δεν έχει τελειώσει. Σας φοβίζει ότι αυτή η τιμή της ενέργειας δυστυχώς θα αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στη λιανική και θα δούμε νέες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Φυσικά θα μετακυλιστεί η τιμή. Στο χρεοπωλείο, παντού. Σε όλα τα προϊόντα. Μα γι' αυτό και ξέρετε δεν έχουν πέσει και οι τιμές. Δεν έχει αποκλιμακωθεί η ακρίβεια, γιατί και εκεί λειτουργούμε με αυτόν τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο. Μα κανένα μέτρο. Απολύτως. Δηλαδή μέτρα τα οποία έχουν πάρει οι υπόλοιπες χώρες, εμείς δεν τα έχουμε πάρει. Ξέρετε, τον Απρίλιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιτρέψει, εγώ δεν μιλώ για μέτρα ρήξη και έλευση, μιλώ για μέτρα τα οποία προέρχονται από την Ευρώπη. Είχε πάρει απόφαση να πάει είχε επιτρέψει τον ΦΠΑ να πάει κάτω από το 5% προκειμένου να αποκλιμακωθούν τιμές και να μπορέσουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα απεξέλθουν. Εμείς πεισματικά δεν το κάνουμε. Και θα συνεχίσουμε να μην το κάνουμε. Ναι, απαντάει μόλις χθες ο Σκάι, είπε ο Πρωθυπουργός ναι. ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα μετακυλιστεί στη λιανική. Πώς μετακυλείται στις άλλες χώρες, γιατί το παρατείνουν οι άλλες χώρες. Η Ισπανία τον παρατείνει αυτή τη στιγμή. Η Αιγύπτος το έχει πάρει, η Πολωνία το πήρε. Γιατί το κάνουν οι άλλες χώρες. Αυτό το δεν θα μετακυλήσει στον καταναλωτή είναι καθαρά θέμα των ελεκτικών μηχανισμών που επίσης δεν έχουμε. Τους έχει αποδεκατήσει. Εκεί είναι το θέμα όμως. Πρέπει για να αποκλιμακωθούν τιμές, χρειάζονται κάποια μέτρα. Κάποια μέτρα χρειάζονται. Που είναι βασικά τώρα το μέτρο με τα κουπόνια, εμένα δεν μου λέει κάτι. Γιατί με την ίδια τσέπη μπαίνουν, στην άλλη βγαίνουν και ξέρετε κάτι, εμείς το ΠΑΣ εις φύσεως ΠΑΣ, τα δανειζόμαστε γενναίες ολόκληρες για να το δώσουμε. Γιατί τώρα, αν μου πει ότι θα βάλει έκτακτο φόρο, όπως έβαλε το 2022, τις εταιρείες ενέργειας και πήρε από... Μιλάμε τώρα για, θα σας πω, πώς θα είχαν βγάλει. Το 2022 το καρτέλ ενέργειας έβγαλε πάνω από 1,6 δις κέρδη και επιδοτήσεις 8,2 δις σε λιγότερο από 2 χρόνια που τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και η έκτακτη φορολόγηση, ξέρετε ποια είναι, ποια ήτανε, 373 εκατομμύρια. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι περνάει ο καιρός, περνάνε τα πράγματα και η κατάσταση δεν αποκλιμακώνεται. Και η κυβέρνηση αντιδρά αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κουκουλώσει τις αντιδράσεις των οικοκυριών, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι αποκλήσεις στις τιμές του ρεύματος. Χθες έφτασε μέχρι, κάποια στιγμή ήταν το μεσημέρι, νομίζω έχει φτάσει γύρω στα 650. Η μεγαβατόρα λέτε. Ναι, είμαι εκπατώρα. Λοιπόν, χτες. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Το και ίδιο πάλι ναι. το λέω, δεν είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε κάποια διεθνή ενεργειακή κρίση. Είμαστε σε μια νορμάλ περίοδο. Το ίδιο συμβαίνει και με το φυσικό αέριο. Έχει πάει στα 32 ευρώ
η μονάδα μέτρησης και πάει να πάρεις υγραέριο μπουκάλα από το βενζινοπωλείο και η τιμή είναι στα 23 ευρώ και στα 24. Ναι, ναι. Που ήταν πριν από 5-6 χρόνια, ήταν στα 18 και 19. Σε αυτή τη χώρα δεν, οι τιμές δυστυχώς δεν πέφτουν, παρά μόνο ανεβαίνουν. Γι' αυτό και δεν έχουμε και καμία αποκλιμάκωση. Δεν θέλουμε να πέσουν. Άρα λέτε ότι δεν βλέπετε, δεν διαβλέπετε αποκλιμάκωση. Αυτές οι τιμές θα παγιωθούν. Πώς θα γίνει, δεν βλέπω. Εγώ βλέπω ναι. Υπάρχει μία μείωση της αύξησης, αλλά η αύξηση συνεχίζεται, γιατί δεν παίρνουμε μέτρα. Έχουμε τα ακριβότερα... Δεν μπορώ να καταλαβαίνω που τη βλέπουν. Έχουμε, λέει, στην Ευρώπη, και αυτό δεν το περίμενα, γιατί είμαστε παραγωγός, έχουμε τα ακριβότερα αυγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, έχουμε τα ακριβότερα αυγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως έχουμε και το ακριβότερο γάλα. Και το ακριβότερο γάλα. Ναι, και ξέρετε, να σας πω ότι μπορεί να μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι να στέλνει γράμματα στην κυρία Φορντελάιεν για τις πολυεθνικές. Αλλά εδώ μιλάμε για γάλα και αυγά τα οποία είναι δικά μας. Δεν σταματάει κάποιος να κάνει κάτι. Μα δε, νομίζω απάντησε. Νομίζω δεν απάντησε ακόμα. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν πρόκειται να απαντήσει. Δεν έχει και, τι να απαντήσει. Ναι, αυτό το οποίο το ζητούμε είναι το εξής. Ότι η κυβέρνηση θέλει τα χρήματα από το ΦΠΑ. Θέλει τα πλεονάσματα τα οποία, υπερπλεονάσματα τα οποία παίρνει, για προκειμένου να τα μοιράσει όπως και όπου θέλει και να εκτρέψει η ευγνωμοσύνη. Λένε κυβερνητικά στελέχη ωστόσο ότι γι' αυτό προχωρήσαμε στις απανωτές 2-3 φορές αυξήσεις των μισθών στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, συγγνώμη. Ναι. Ναι, ποιες αυξήσεις των μισθών ξενεμίστηκαν. Ξενεμίστηκαν. Να μιλάμε, εγώ σας λέω με την τελευταία αύξηση, το καθαρό είναι 980 ευρώ. Ποια αύξηση. Εδώ έχουμε μία αύξηση στα τρόφιμα από 30% μέχρι και 100%, αν πάρουμε το ελαιόλαδο. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποιο τομέα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν υπάρχει ανταγωνισμός? Σε κανένα. Όλοι. Υπάρχει σε κάθε τομέα. Υπάρχει 2-3 μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν κέρδη. Πολλά κέρδη. Νόμιμα τα βγάζουν. Αυγά, κρέας, τυριά, τα σκυρά τυριά της Κρήτης έχουν εξακοντιστεί πάνω από 17 και 18 ευρώ το κιλό. Με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να καταφεύγουν στα εισαγόμενα, τα ξένα τυριά, τα κίτρινα, γκούντα, ένταμ κλπ. Ναι, τα οποία είναι φθηνότερα και άλλη ποιότητα. Όλες οι επιλογές, ξέρετε, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε έρευνες. Όλες οι επιλογές αυτή τη στιγμή, οι καταναλωτικές οι οποίες γίνονται, το βλέπουμε ο καθένας προσωπικά. Ότι πάμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε το φθηνότερο προϊόν. Και να δούμε και τις διακοπές, γιατί είστε από την Κρήτη και θέλω να το πω αυτό. Σε ποια χώρα αυτή τη στιγμή, πώς είναι δυνατόν να ζούμε σε μια τόσο όμορφη χώρα, να έχουμε τέτοια οικονομική ανάπτυξη όπως δασκαλίζονται να λένε και να μην μπορούμε να κάνουμε διακοπές? Κλείνοντας αυτή την συνέντευξη, θέλω λίγο να μου πείτε πώς βλέπετε το παρόν και το μέλλον στον τομέα της ακρίβειας στην Ελλάδα. Ούτε διακοπές δεν πάμε ούτως ή άλλως, το 50% δεν έχει τη δύναμη, δεν δύναται. Οι συνταξιούχοι δεν μπορούν ούτως ή άλλως. Πώς θα πορευτούμε? Κοιτάξτε, αν δεν πάρουμε μέτρα, τα οποία είναι στοιχειώδη, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε για την ακρίβεια, μπορεί να, το να μειωθεί ο ΦΠΑ κοστίζει κάτω από ένα δις, είναι γύρω στα 980 εκατομμύρια ευρώ. Σας μιλάω ότι μέσα σε 5 μήνες είχαμε πελεώνασμα 4 δις. Πελεώνασμα. Η μείωση των ειδικών φόρων καυσίμων, γιατί οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι τίποτα άλλο από φόρο πάνω στο φόρο. Αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτό κοστίζει 1,5 δις. Δηλαδή μπορούν να πάρουν μέτρα τα οποία σιγά σιγά να ανακουφίσουν στους πολίτες αρχικά και μετά θα πάρουμε τα πιο μακροοικονομικά μέτρα, τα οποία είναι το να επανέλθει, ξέρετε, να κάνουμε τον πέμπτο πυλώνα στις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν διασωθεί με το αίμα του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν μπορούμε δηλαδή τις ζημιές να είμαστε τόσο σοσιαλιστές και στα κέρδη να τις πληρώνουμε εμείς και τα κέρδη να τα παίρνουν μόνο οι μέτοχοι. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο λαός φορολογείται τόσο πολύ. Κανείς ήταν με αίμα προκειμένου να διασώσει τις τράπεζες, οφείλει να έχει και μετοχές στις τράπεζες. Δεν είναι παραλόγο. Κυρία Λίτσα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, καταγράφοντας τα αρνητικά της ακρίβειας και της ενέργειας στην τσέπη όλων μας. Θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.